Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Βασίλης Τσίγκος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις και guest σχολιασμοί από τον Κερατούκλη. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου. Δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το τρίτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Sport Monday και μετά τους δύο αθλητές του Ρέθυμνου Κρέτα Kings, τον Ηλία Θεοδωρίδη και τον Άγγελο Δραγάτη, τους ευχαριστούμε και αυτούς που έδωσαν παρόν. Πάμε σε ένα άθλημα που είναι ξεχωριστό, είναι το ποδόσφαιρο σάλα, το φούτσαλ, για όσους το ξέρετε όλοι, γιατί έχουμε μια ομάδα εδώ πέρα στο Ρέθυμνο η οποία πάει πάρα πολύ καλά στις μεγάλες κατηγορίες. Έχει παίξει και άλλα εθνική, φέτος είναι στη Β' Εθνική και ο λόγος για την ΡΕΚΑΛ. Και μαζί μας έχουμε τον ιδρυτή, ας το πούμε έτσι, αυτής της ομάδας και πρόεδρο, μεγάλο μέτοχο, βοηθό προπονητή. Τι άλλα, τον κύριο Δημήτρη Καλογεράκη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Πες κι άλλα. ο άνθρωπος για τα πάντα. Καλησπέρα σας. Τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Νίκο Κυριακόπουλο. Καλησπέρα και από μένα. Και τον αθλητή, έναν εκ των αθλητών της ομάδας, τον κύριο Σωτήρη Αγορίτσα. Καλησπέρα και από μένα. Υπερπροταθλητής λέγεται αυτός. Υπερπροταθλητής. Έτσι τον αναφέρεις. Όσες φορές δεν ήμασταν αντιμέτωποι, ήταν υπερπροταθλητής. Πριν ξεκινήσεις τη σοβαρή κουβέντα με τα παιδιά, να σου αναφέρω ότι αυτή η ομάδα αυτή και έχει γραφτεί στο βιογραφικό μου ότι έχω σκοράρει στην αλφαεθνική, έτσι. Ναι, είχα assist από το, ήμουνα στην παίκτες με το νυν προπονητή τον κύριο Κυριακόπουλο. Είχα assist από τον κύριο Κυριακόπουλο και έχω σκοράρει στην αλφαεθνική. Εντάξει, λάθη γίνονται που σε βλέπεις. Καλά να τα βλέπεις εσύ και να ασχολείσαι εδώ με το αλφατοπικό και παίζεις και να ξέρεις ποιους έχεις δίπλα σου. Ανορθόδοξη assist, έτσι. Ναι, assist σε εισαγωγικά που λένε. Εδώ εσύ έβαλες γκολ, οπότε η assist ήταν κανονική. Έβαλε. Ο Νίκος θα μας πει. Γράφτηκε από εκεί πέρα. Ναι. Άμα γράφτηκε το όνομά σου και να μην την είχες βρει καθόλου, δεν πειράζει. Να είναι καλά ο Νίκος, ξέρει αυτός. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και οι τρεις, γιατί είναι σημαντικό να μιλήσουμε για όλα τα αθλήματα όπως το κάνουμε κάθε χρόνο και τις περισσότερες φορές μπορεί να ξεχάσουμε και κανέναν βέβαια τη χρονιά, αλλά νομίζω ότι προσπαθούμε να μιλήσουμε για τα περισσότερα θέματα που είναι και πολλά όσα έτσι γίνονται στα αθλητικά δρόμενα του Ρεθύμνου. Δεν ξέρω με ποιον να ξεκινήσω πραγματικά. Εντάξει, τον αθλητή και κύριο Αγορίτσα τον αφήσουμε στο τέλος. Έτσι, να μιλήσουμε, ναι, να μιλήσουμε λίγο έτσι για πιο πολλά πράγματα για την ομάδα του Ρεθύμνου από το μεγάλο χρονιά. Μέτοχο πρέπει να... Ναι, σίγουρα θα θέλαμε να μας πείτε πώς είναι η φετινή χρονιά για την ομάδα του Ρέθυμνο Φούτσαλ. Μια διαφορετική χρονιά για εσάς. Νομίζω ότι έχετε ζήσει σχεδόν όλες τις καταστάσεις πια και κατηγορίες και ομάδες και αθλητές πάνω κάτω, ταξίδια, όλα αυτά τα έχουμε ακούσει και τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι και εσείς πια γίνεστε ακόμα πιο έμπειροι σε πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και σε θέμα προπονητικό για το ποδόσφαιρο σάλας, για πράγματα διοικήσεις και όλα αυτά. Νομίζω ότι γίνεστε και εσείς πιο έμπειροι ακόμα. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω τον Δημήτρη πώς είναι η φετινή χρονιά για εσάς, τι διαφορετικό έχει από τις προηγούμενες χρονιές και ποιος είναι πια ο στόχος από εδώ και πέρα για την ομάδα του Ρεθύμνου Φούτσαλ. Καλησπέρα και σε εσένα, Φώτη. Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα συνεχίζει και αντέχει και παραμένει παρά τις προσπάθειες, ας πούμε, που κάνουν κάποιοι κύριοι έτσι να... Νομίζω ότι δεν τους πολύ αρέσουμε αυτά τα χρόνια που είμαστε στο άθλημα. Εμείς βέβαια το μεγαλύτερο επίτευγμα, μπορώ να πω, που έχουμε καταφέρει αυτά τα χρόνια είναι να το ποδόσφαιρο σάλας να το έχει μάθει ο κόσμος, όχι μόνο στο Ρέθυμνο αλλά νομίζω και στην υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή πριν λίγο, ας πούμε, ο Νίκος Κυριακόπουλος είχε ένα τηλεφώνημα από έναν αθλητή από τα Χανιά, έναν αθλητή που αγωνίζεται στο Αλφα τοπικό Χανίνο, το οποίο το παιδί είχε μάθει και ήθελε να έρθει να δοκιμαστεί από ό,τι μας είπε στην αρχή στο φούτσαλ. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμά μας όλα αυτά τα χρόνια.
χωρίς να έχουμε βοήθεια από, από τους ανθρώπους που έχουν τις τύχες του αθλήματος αυτά τα χρόνια. Απ' την άλλη, τα τελευταία δύο χρόνια το ότι υπάρχει ομάδα οφείλεται στον άνθρωπο που κάθεται δίπλα μου, στον Νίκο τον Κυριακόπουλο, που πραγματικά την έχει κρατήσει σαν προπονητής, αθλητής, παράγοντας, τα κάνει όλα νομίζω. Και εντάξει, μου θυμίζει και τον εαυτό μου όταν ξεκινήσαμε, όταν πρώτο ξεκινήσαμε από τα 5x5 και ιδρύσαμε τη Ρεκάλ τότε. Γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια φέτος. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά παιδιά, νεαρά, καινούργοι, φοιτητές, και η ομάδα κάνει μια αξιοπρεπέστατη πορεία. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε συνεπείς, και όταν λέω συνεπείς είναι επειδή υπάρχουν τόσα ταξίδια, αποστολές στην Αθήνα, είναι, και οικονομικά είναι δύσκολο να συντηρείται η ομάδα. Οπότε είμαστε συνεπείς, συμμετέχουμε, είμαστε πολύ καλοί αγωνιστικά. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αναγκάζεστε σε εισαγωγικά πάλι να παίζετε και δύο αγώνες μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, μόνο και μόνο για να καλύψετε, ναι, αυτό, και τα έξοδα, έτσι. Αυτό υπήρχε πάντα στα χρόνια που αγωνιζόμαστε, για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε κάποια έξοδα. Είναι ένα αίτημα, πάγιο αίτημα του Ρέθυμνο Φούτσαλ. Να πούμε ότι Ρέθυμνο Φούτσαλ λέγεται η ομάδα τα τελευταία τρία χρόνια. Και ως Ρέθυμνο Φούτσαλ κατακτήσαμε και το πρωτάθλημα Β' Εθνικής 2015-16. Είχαμε κατακτήσει ένα άλλο ένα λίγο πριν, το 2014-15, το οποίο στην ουσία μας το είχαν κλέψει. Αλλά εντάξει, να μην, άμα πάμε σε αυτή την κουβέντα θα μιλήσουμε πολλή ώρα. Οπότε καλό είναι για την ουσία του πράγματος, δηλαδή τα αγωνιστικά, και να μιλήσουν τα παιδιά. Όσον αφορά την ομάδα και γενικότερα, είπες ότι δυσκολίες υπάρχουν, πώς συντηρείται αυτή η ομάδα. Μετά τη συμμετοχή και νέων προσώπων που λες και ανθρώπων που έρχονται και ρωτάνε για το αν μπορούν να παίξουν και αυτά, πιστεύεις ότι είναι εφικτό και εύκολο, παύλα δύσκολο, η ομάδα αυτή να παραμείνει σε τέτοιο επίπεδο και να φτάσει και πάλι στην Α1, που σίγουρα είναι σημαντικό και για εσάς, γιατί σίγουρα όταν δουλεύεις πάνω σε αυτό το κομμάτι πάντα έχεις στο μυαλό σου η ομάδα να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο που μπορεί και να γίνονται και παιχνίδια ακόμα περισσότερα και με καλύτερους αντιπάλους και όλα αυτά. Πόσο εφικτό λοιπόν είναι ξαναέρθει στην Α1 η ομάδα του Ρέθυμνο Φούτσαλ, και να, με όλα αυτά βέβαια τα προβλήματα οικονομικά και όλα αυτά τα ξέρουμε σε όλα τα αθλήματα, και ειδικά και σε αθλήματα που έχουν να κάνουν με κλειστά. Συν βέβαια τις αντίξωες συνθήκες που υπάρχουν στο Ρέθυμνο όσον αφορά τις προπονήσεις δικές σας, μην τα ξανασυζητάμε για γήπεδα που δεν υπάρχουν, όλα αυτά που νομίζω και εσείς είστε μια ομάδα που περιμένετε πώς και πώς μήπως τελικά γίνει ένα άλλο κλειστό, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει και να κάνετε και εσείς ακόμα καλύτερα τη δουλειά σας. Ναι, θεωρώ ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός, το να ανέβει η ομάδα, ναι, στην Α Εθνική. Νομίζω η φιλοσοφία της ομάδας είναι να μάθουν τα παιδιά να παίζουν φούτσαλ, και γι' αυτό έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Νίκος Κυριακόπουλος. Αφομοιώνει, προσπαθούν τα παιδιά να αφομοιώσουν όλη αυτή τη φιλοσοφία, και κάποια στιγμή όταν θα αξίζει η ομάδα αγωνιστικά να ανέβει και με το ποδόσφαιρο που θα παίζει, νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και στο κομμάτι το οικονομικό, γιατί και σε αυτό το κομμάτι, και πάλι θα γίνω κουραστικός, πάλι θα δώσω τα εύσημα στον Νίκο, γιατί έχει γίνει μια προσπάθεια από όλα τα παιδιά, με πρωτεργάτη τον Νίκο, για να καταλάβετε ότι σε πολλά ταξίδια κάποιοι αθλητές πληρώνουν κάποια έξοδα, ναι, από την τσέπη τους. Πιστεύεις ότι η ομάδα, όχι μόνο για το Ρέθυμνο Φούτσαλ, γενικότερα το βλέπουμε αυτό, και τι εννοώ, ότι πολλές ομάδες βιάζονται συσσαγωγικά επειδή ασχολούνται και αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν, να ανέβουν κατηγορία και αυτά. Πιστεύεις ότι ίσως αν τα παλαιότερα χρόνια που ανεβήκατε κατηγορία είχατε μείνει ας πούμε στη Β' Εθνική τότε και γινόσασταν ακόμα πιο δυνατοί και οικονομικά και τέτοιο, δηλαδή υπήρχε στιγμή που ίσως κάνατε το βήμα παραπάνω που λες τώρα που δεν είναι αυτός ο σκοπός και να είχατε τώρα ανέβει, ή πιστεύεις ότι έπρεπε να γίνει τότε αυτή η προσπάθεια για την Α1, υπήρχαν τότε τα οικονομικά δεδομένα και οι παίχτες που ασχολιόταν, και αυτή τη στιγμή ας το πούμε θα έχετε ένα πλάνο πενταετίας, τριετίας, τετραετίας, ό,τι θέλετε εσείς, για να ξανανεύει η ομάδα εκεί. Πιστεύεις δηλαδή ότι καμιά φορά, όχι για εσάς, γενικότερα το κάνουν πολλές ομάδες αυτό, ότι λένε, όπως το βλέπουμε και στο τοπικό τώρα, πάμε να βγούμε Β' Εθνική, και δεν υπάρχουν βάσεις για να πας Γ, όχι Β. Δηλαδή
έγινε κάποια εκεί πέρα, πιστέψατε λίγο παραπάνω ότι μπορείτε να μείνετε στην Α1, γιατί θυμάμαι και εγώ τότε που έβλεπα την Α1 ότι και δύσκολο πρωτάθλημα ήταν σίγουρα σε σχέση με τη, νομίζω και εσείς θα το πείτε ότι δεν έχει καμία σχέση το Α1 με το Α2, αλλά και σίγουρα τα ταξίδια θυμάμαι τότε που τα συζητούσαμε και μεταξύ μας πόσο δύσκολα ήταν και οικονομικά και χωρίς βοήθεια και να ανεβοκατεβαίνετε και παιχνίδια που ζητούσαν οι αντίπαλοι να μην κατέβουν, πράγματα τα οποία πραγματικά είναι δυσκολία για να μπορείς να συμμετέχεις σε τέτοια πρωταθλήματα. Ναι, νομίζω ότι καλά σίγουρα υπήρχαν και περισσότερα χρήματα τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα με τον ενθουσιασμό που είχαμε τα πρώτα χρόνια θα έλεγα ότι αν είχαμε τώρα ας πούμε τα χρήματα που βρίσκαμε τότε θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ναι, ναι, καλό είναι μια ομάδα για να μάθει το άθλημα και να οριμάσει ας πούμε αγωνιστικά όλη αυτή η προσπάθεια ότι ίσως είναι καλύτερα να μείνει στη Β' Εθνική. Ναι. Αλλά να σας πω κάτι, εμείς τα έχουμε κάνει όλα στο φούτσα. Ναι, δηλαδή, ναι, έχουμε παίξει Α' Εθνική, Β' Εθνική, έχουμε πάει στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος, έχουμε πάρει πρωτάθλημα. Κάποιες φορές έχουν έρθει αρκετά αθλητές, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια σε εμάς που είναι σε ένα ηλικιακά, σε πολύ καλό επίπεδο της καριέρας τους. Κάναμε πολλά. Αυτό εννοώ ότι σας έχει δώσει πολλή εμπειρία πια, να ξέρετε αν η ομάδα είναι αυτός ο σκοπός να βγει ή να παραμείνει ή να δυναμώσει ή να αναπτύξει. Να απαντήσω κι εγώ. Ναι. Αν έχει τελειώσει ο Δημήτρης φυσικά. Όχι, απλά να πω ότι επειδή είμαστε και μακριά από το κέντρο των αποφάσεων, να το πω και έτσι, ναι, ναι. Και επειδή κάποιοι ας πούμε το βλέπουν τόσο κοντόφθαλμα και το μόνο που τους ενοχλεί είναι να κατεβαίνουν ένα ταξίδι στην Κρήτη. Αυτό, και να μην πληρώσουν ας πούμε ούτε ένα ταξίδι, ενώ εμείς ταξιδεύουμε τόσο πολύ. Θα έλεγα ότι πολλές φορές, δηλαδή στην Α' Εθνική, δύο φορές σίγουρα άξιζε η ομάδα αγωνιστικά να σωθεί, ναι, και για άλλους λόγους είχαμε πέσει. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Τις χρονιές ας πούμε που ήμασταν, που είχαμε το δικαίωμα ανόδου σε μια ομάδα που μάθαινε το άθλημα, γνώριζε το άθλημα και στην ουσία το άθλημα αυτό στη χώρα μας είναι στην Α' Εθνική. Γιατί ακόμα και τώρα για να βοηθήσουν τις ομάδες επιτρέπουν ανοιχτά γήπεδα. Κατά καιρούς δηλαδή θέλω να πω ότι το πρωτάθλημα της Β' γινόταν με διαφορετικούς τρόπους από ό,τι είναι το πραγματικό άθλημα. Γιατί το άθλημα είναι στη σάλα, στο παρκέ, και ακόμα και αυτό αλλοιώνει το ίδιο το άθλημα. Ναι. Οπότε για μας ήταν ψιλομονόδρομος τότε, είτε μπορούσαμε είτε όχι, επειδή μας άρεσε να παίζουμε ποδόσφαιρο σάλας, παρά τις δυσκολίες της Α, θα μπορούσαμε δηλαδή να ήμασταν πρώτοι στην Α, τελευταίοι στη Β. Επιλέγαμε να προσπαθήσουμε, να παίξουμε. Σωστό ή λάθος, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά... Λέω ανάποδα τα πες. Ναι. Πρώτοι στη Β, τελευταίοι στην Α. Α, μπορεί να τα πάει και ανάποδα. Ναι. Αυτό εννοούσα όμως. Ναι. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να προτιμούσαμε παρά τη χαρά που μας έδινε η νίκη στη Β' Εθνική και τη λύπη που μας δίνει η Α, το να είσαι να κερδίσεις 3-4 αγώνες, να προσπαθείς δηλαδή για να σωθείς. Απολαμβάναμε ακόμα και αυτή τη διαδρομή πολύ δύσκολα, με λίγους παίκτες, γιατί η μεγάλη δυσκολία είναι ότι όλες οι ομάδες αγωνίζονται στην Αθήνα, εκτός από εμάς. Οπότε όλες, αν εξαιρέσουμε δηλαδή μια αποστολή που μπορεί να κάνανε στο Ρέθυμνο, όλες ήταν πλήρες, παίζανε στη γειτονιά τους, με λίγα λόγια. Ναι. Δηλαδή μπορούσαν να έχουν ένα ρόστερ 14 ανθρώπων με τους προπονητές τους, με όλο το. Εμάς ήταν επιτυχημένο να καταφέρουμε να πάμε 10 άτομα, ας πούμε. Το οποίο αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη αποστολή. Οι περισσότερες αποστολές ανεβαίναμε και παίζαμε δύο παιχνίδια 7 άτομα. Στην Α αυτό, ρεαλιστικά, παρόλο που εμάς μπορεί να μας άρεσε και να το παλεύαμε, είναι κάτι που δεν γίνεται. Μπορεί να είσαι καλός, να αντέξεις 39 λεπτά, τα 40 λεπτά που λήγει το παιχνίδι θα χάσεις. Ακόμα και καλύτερος να είσαι, δεν αντέχεις. Οι ομάδες αυτές, το άθλημα παίζεται τέλος πάντων με τετράδες που αλλάζουν ανά 3-4 λεπτά. Δεν μπορείς να αντέξεις, όσο ναι, καλός και να είσαι. Ναι. Οπότε, τώρα μετά από την εμπειρία, όπως είπατε κι εσείς, έχουμε μπει σε μια διαδικασία και αλλάζοντας πολλά πρόσωπα στην ομάδα, λόγω ηλικίας που φύγαν παιδιά, λόγω δουλειάς, όπως και να έχει αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε εμένα που έχω παίξει και τα προηγούμενα χρόνια, να πω και το Γιάννη το Μερκούρι που έχει παίξει άλλη μια χρονιά. Και ο Τρουλινός. Ο Τρουλινός δεν είχε έρθει, έχει έρθει έναν αγώνα και αυτόν επειδή μας βοήθησε το παιδί, γιατί δεν μπορούσε να έρθει κανένας άλλος τερματοφύλακας από τους τέσσερις που είχαμε. Οπότε ήταν δηλαδή, πώς να το πω, επειδή αγαπάει την ομάδα. Είναι και αυτό το παιδί από την παλιά φουριά. Ναι, ναι, ναι. Απλά είχε να παίξει από τον τελικό της Β' Εθνικής εδώ στο Ρέθυμνο. Και ξαναέπαιξε στην Αθήνα την προηγούμενη αγωνιστική που ανεβήκαμε. Δεν υπήρχε στην ομάδα, δηλαδή συμμετείχε. Ούτε προπονήσεις, ούτε ναι, σε αγώνες. Τώρα ξεκίνησε ξανά, έρχεται φιλικά τελείως και βλέπουμε. Μια ανανέωση λοιπόν υπάρχει στην ομάδα. Ναι, υπάρχουν λοιπόν νέα παιδιά τα οποία προέρχονται,
είτε από το ποδόσφαιρο είτε. Δηλαδή από ομάδες κλασικού ποδοσφαίρου, πάντως όχι από ποδόσφαιρο σάλας. Οπότε το πρώτο που είχαμε ήταν να μάθουμε το άθλημα. Ναι. Κάτι που μπορεί να φαίνεται εύκολο απ' έξω, αλλά το να αγωνίζεσαι μέσα στη σάλα έχει άλλες δυσκολίες. Ακόμα και το να συνηθίσεις τη διαφορετικότητα της επιφάνειας, δηλαδή το παρκέ, του χώρου, της αντίληψης, της ταχύτητας και όλα αυτά που απαιτεί το άθλημα, χρειάζονται αρκετοί αγώνες. Δηλαδή δεν φτάνει καν η προπόνηση. Μπορεί να σε. Να λες ότι εντάξει, το έχω, όταν θα μπεις στον αγώνα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πρέπει να διαχειριστείς και τον εαυτό σου και τους υπόλοιπους. Και όταν δεν έχεις αγωνιστικές εμπειρίες, αυτό είναι δύσκολο. Εμείς το αντιμετωπίσαμε φέτος. Οπότε λέγαμε εξ αρχής ότι όλος ο πρώτος γύρος, ας πούμε, ας είναι τα φιλικά μας. Δεν έχουμε και δυνατότητα φιλικών, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σωστά. Θα παίξουμε φιλικά με ομάδες άλλας. Δεν υπάρχουν εδώ. Το να ανέβουμε στην Αθήνα το καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο. Μα αυτό νομίζω κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο σας, αλλά πιο απ' την άλλη δείχνετε πως το αγαπάτε τόσο πολύ που υπάρχουν τόσο αντικσοότητες που συνεχίζετε. Εγώ αυτό που έχω να πω ότι πέρα από το Δημήτρη που είπα πριν ότι εγώ ας πούμε έχω κάνει αρκετά για την ομάδα, είμαι όλα τα παιδιά το ίδιο, προσπαθούμε όλοι μαζί. Είμαστε περίπου 12 με 14 άτομα στις προπονήσεις. Που σας λέω ότι ανεβαίνουμε αποστολή 7-8 άτομα, δηλαδή έχει γίνει το ανάποδο. Παλιά ήμασταν πολύ στους αγώνες και δεν ήμασταν στις προπονήσεις. Δηλαδή υπάρχει δυσκολία το να πάμε στον αγώνα λόγω εργασίας, κόστους κτλ. Αλλά όλοι το αγαπάμε. Δηλαδή αυτό αποδεικνύεται όταν στην προπόνηση έχεις κόσμο παραπάνω από ό,τι στον αγώνα. Δεν ερχόμαστε δηλαδή απλά εντάξει είναι ο αγώνας την Κυριακή, κάτσε να πάμε. Στις προπονήσεις είμαστε, ναι. Δηλαδή αν πω μέσω όρο το 12 νομίζω είναι ρεαλιστικό. Είμαστε σχεδόν πάντα από 10 έως 14 άτομα. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αφού μίλησες και εσύ, θα ήθελα από τη δικιά σου πλευρά να μου πεις πως είναι γενικότερα η φετινή χρονιά με τα παιδιά που έχεις, σχολιάζοντας βέβαια και το πρωτάθλημα σαν πρωτάθλημα με τις εμφανίσεις, αλλά και το κύπελλο που είδαμε ότι είχατε μια πολύ σημαντική πρόκριση και θα αντιμετωπίσετε βέβαια μια ομάδα από μεγαλύτερη κατηγορία. Και ναι, θα ήθελα να ψήσω πάνω σε αυτό γιατί εσύ γνωρίζεις και περισσότερα και από τις ομάδες που βρίσκονται στην Α κατηγορία. Οπότε θα μας πεις και για το κύπελλο. Όσον αφορά το πρωτάθλημα και τη φετινή κατηγορία, δηλαδή τη Β' Εθνική, φέτος, από αυτά που έχω δει εγώ και σε σχέση με τα άλλα χρόνια, όσες άλλες χρονιές είχαμε αγωνιστεί στη Β', είναι η καλύτερη Β' που έχω αγωνιστεί ποτέ. Υπάρχουν ομάδες με προπονητές που παλιότερα μπορεί να είχαν μία από τις ομάδες να έχει προπονητή. Οι προπονητές ενώ που να έχουν και δίπλωμα ποδοσφαίρου σάλας, UEFA Futsal δηλαδή, με γνώσεις, προσπαθούν να παίξουν σάλα. Δηλαδή αυτό το είναι τεράστια η διαφορά σε σχέση με άλλα χρόνια που στην ουσία πεζόταν μέσα σε 2-3 ομάδες. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ακόμα και μέχρι την πεντάδα, ακόμα διεκδικούν ομάδες, μέχρι και το 7 είναι πιθανό να μπουν στην πεντάδα. Ναι. Αυτό δεν υπήρχε τα άλλα χρόνια. Το στενάχωρο είναι ότι συνεχίζει να υπάρχει το ανοιχτό γήπεδο που εμάς δεν μας αρέσει γιατί θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο σάλας και πιστεύουμε ότι αλλοιώνει αυτό τη φύση του αθλήματος. Σε σχέση με τους αθλητές σου, πώς είναι για σένα η χρονιά που δουλεύεις με τα παιδιά, τις ώρες που δουλεύετε, στο κλειστό που δουλεύετε και τα υπόλοιπα τα έχουν πει και άλλες ομάδες. Δυσκολίες υπάρχουν πάντα, αλλά εγώ γενικά τα βλέπω πάντα αισιόδοξα τα πράγματα. Οπότε θα μείνω στο ότι κάνουμε 3 φορές τη βδομάδα προπόνηση, που το θεωρώ πολύ σημαντικό, συν τον αγώνα μας, συν ότι άλλο καταφέρουμε να κάνουμε απ' έξω, αλλά και το ότι έχουμε 3 φορές στο γήπεδο είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Οι ώρες είναι λίγο περίεργες, απ' την άλλη όμως είμαστε εκεί, οπότε θα μείνω σε αυτό. Και για το αγωνιστικό κομμάτι, για το πρωτάθλημα, τα λεπτά που έχετε αγωνιστεί και για το κύπελλο, για την πρόκρισή σας. Σε σχέση με το πρωτάθλημα, εντάξει, είμαστε καινούργια ομάδα, ξεκινήσαμε λίγο μουδιασμένα. Παρόλο που πάντα σε όλα τα παιχνίδια μπορώ να πω ότι έχουμε παίξει ποδόσφαιρο σάλας. Και αυτό είναι και κάτι που αναγνωρίζεται και από τις άλλες ομάδες. Δηλαδή, ομάδες που υπήρχαν χρόνια και ειδικά κάνα δύο ομάδες που είναι και έχουν έμπειρους παίκτες παλιότερους. Και στο τέλος του παιχνιδιού υπήρχε η αναγνώριση ότι μπράβο, το ευχαριστηθήκαμε, παίξαμε ποδόσφαιρο σάλας, πολύ ωραία κτλ. Το βλέπω μες στο γήπεδο και εγώ να συμβαίνει. Μου αρέσει αυτό, άσχετα από πολλές φορές το αποτέλεσμα μπορεί να είναι διαφορετικό. Αυτό είναι υποκειμενικό. Ναι. Απ' την άλλη όμως θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο χτίζουμε γερές βάσεις που αν κάποια στιγμή θέλουμε για κάτι παραπέρα θα μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Ένα θετικό που έχουμε ότι έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές από όλα τα παιδιά, δηλαδή δεν είναι ότι παίζουν 5 άτομα, συμμετέχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί παίχτες και έχουν σκοράρει νομίζω αυτή τη στιγμή νομίζω πάνω από 10 άτομα διαφορετικά. Που παλιότερα δεν είχαμε τέτοια πολυτέλεια. Για το θεσμό του κυπέλου. Για το κύπελο κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη με μια ομάδα που τη στιγμή που την νικήσαμε ήταν με μια ήττα, ήταν πρωτοπόρη στο πρωτάθλημα. Μια ομάδα που έχει μέσα πραγματικά τη ζωντανή ιστορία του φούτσαλ. Είναι παίκτες που έχουν παίξει όλοι σχεδόν εθνική Ελλάδος, έχουν παίξει σε διεθνή μάτς είτε με την εθνική είτε με στο αντίστοιχο Champions League που υπάρχει για το UEFA Futsal. Ναι.
που υπάρχει. Για μένα και το ότι τα παιδιά τους δόθηκε ευκαιρία να δουν αυτούς τους παίκτες και να τους αντιμετωπίσουν, παρόλο που μπορεί να είναι μεγαλύτεροι τώρα πια και βλέποντας τι ποδόσφαιρο παίζουν, νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική εμπειρία. Και στο πρώτο παιχνίδι που το παίξαμε στο πρωτάθλημα, χάσαμε στην έδρα τους με ένα γκολ, και αυτό στο τέλος με μακρινό πέναλτι. Και τη δεύτερη φορά πάλι στην έδρα τους για το κύπελο, καταφέραμε να τους κερδίσουμε. Και αυτό ήταν μια απόδειξη για τους ίδιους μας τους εαυτούς, τι μπορούμε να κάνουμε όταν το πιστεύουμε και όταν έχουμε, δηλαδή περνώντας και τα παιχνίδια και έχουμε και την εμπειρία και την ψυχολογία, γιατί εκεί ήταν η διαφορά μας μέχρι τότε. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι με ομάδα αλφα-εθνικής. Το μόνο στενάχωρο είναι ότι είναι στην έδρα τους ξανά, οπότε για μας πάλι είναι δύσκολο, δεν ξέρω καν πόσοι θα καταφέρουμε να είμαστε στην αποστολή. Εγώ πάντα πιστεύω σε εμάς και πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι που μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Και αυτό θα κάνουμε. Ωραία. Δεν ξέρω αν θες να επισημάνεις κάτι άλλο. Να πάμε και στο Σωτήρη να μας πει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από την δική του πλευρά, πώς είναι για σένα η φετινή χρονιά σε ένα άθλημα που η αλήθεια είναι ότι απ' έξω φαίνεται πάρα πολύ εύκολο, αλλά από μέσα είναι πολύ δύσκολο. Και πώς είναι για εσάς να δουλεύετε, να κάνετε αυτό που σας αρέσει, γιατί όσοι ασχολούνται με το φούτσαλ πρέπει να σας αρέσει για να το κάνεις. Δεν είναι ότι πας να παίξεις ένα 5-5, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, και τελείωσε η υπόθεση. Έχει συστήματα, έχει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν είναι απλά πας να περάσεις την ώρα σου. Και πώς έχει πάει και για σένα προσωπικά η χρονιά μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά? Νομίζω με τον καιρό το αγαπάς το άθλημα. Δεν είναι κάτι που μπαίνεις εύκολα στην αρχή. Να. Είναι κάτι δύσκολο το να βρεις τα πατήματά σου και αυτά. Εγώ τουλάχιστον έκανα και τη χρονιά που δεν κατέβηκε η ομάδα, που κάναμε προπονήσεις απλά. Έκανα 5-6 μήνες τουλάχιστον για να μπω στην όλη διαδικασία. Δεν μπορούσα καν να κάνω προπόνηση, ας πούμε. Για φέτος είναι αναγνωριστική χρονιά. Εντάξει, δεν είναι. Νομίζω όλα τα παιδιά φέτος αναγνωρίζουν το πρωτάθλημα και το πώς είναι το φούτσαλ πραγματικά. Νομίζω ότι αν δεν είχαμε μάλλον τόσο άγχος, ίσως θα μπορούσαμε να χτυπήσουμε αγώνες στην αγωνιστική κατάσταση που βρισκόμαστε, γιατί βρισκόμαστε σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Νομίζω το άγχος είναι που μας έφερε στη θέση που είμαστε. Δουλειά γίνεται. Νομίζω σημαντικό για έναν αθλητή και σε τέτοια αθλήματα που ομαδικά, τέλος πάντων, είναι να υπάρχει καλό κλίμα ανάμεσα στην ομάδα. Εντάξει, να το αγαπάς αυτό υπάρχει, που κάνεις. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό που λες, ότι χρόνο με το χρόνο και όσο διάστημα, και για τη φετινή χρονιά αλλά και για του χρόνου, ό,τι σκέψεις έχετε για τη νέα χρονιά, νομίζω ότι θα έρθουν τα καλύτερα πράγματα, αρκεί να υπάρχει θέληση και δουλειά. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα έρθουν καινούργια πράγματα, καλύτερα πράγματα μάλλον, συγγνώμη, σίγουρα. Γιατί όντως δουλεύουμε και όλη τη βδομάδα και πηγαίνουμε στους αγώνες, είμαστε τυπικοί, δηλαδή, και ο Νίκος κάνει υπερπροσπάθεια σε αυτό που γίνεται. Νομίζω τα καλύτερα έρχονται, είτε του χρόνου είτε του παραχρόνου, θα δούμε πώς θα πάμε φέτος, γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Θα δούμε. Σίγουρα θα κυνηγήσουμε το κύπελο πολύ δυνατά και για το πρωτάθλημα πάλι θα πάμε δυνατά, ρε παιδί μου. Απλά νομίζω προτεραιότητα θα βάλουμε πιο πολύ στο κύπελο. Αν και μου απάντησες για το χρόνο που έκανες να καταλάβεις πραγματικά τι είναι το φούτσαλ, θα σου έλεγα. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα, ναι, Φώτη. Πώς σου φάνηκε έτσι αυτό το παιχνίδι που και εμένα όσοι με έχουν ερωτήσει, λέω, το βλέπω, η άποψή μου ότι είναι λίγο, όχι λίγο, πολύ δύσκολο. Ναι, να παίξει πάνω σε παρκέ. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι για εσάς που το κάνετε αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ δεν είχα και ποδοσφαιρική εμπειρία, δηλαδή να παίζω τα τοπικά είτε σε 11 για να σου πω το πώς ήταν πριν και το πώς είναι αλλιώς. Θα σου πω γενικά σαν αθλητής ότι είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Αρχίζει από τα πατήματα, όχι μόνο τις τακτικές και το πώς πρέπει να διαχειρίζεις την όλη κατάσταση. Είναι ακόμα και το πώς θα μπεις. Όλα τα υπόλοιπα μετά θέλουν πολύ δουλειά. Τακτική είναι πολλά πράγματα συγγνώμη, που πρέπει να μάθεις και να κάνεις. Και να βγουν και στον αγώνα, έτσι. Ναι. Γιατί άλλο να βγαίνεις προπονήσεις και άλλο στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι εντάξει, και το θέμα άγχους είναι αυτό που είπε και ο Νίκος, παιχνίδι με παιχνίδι και προπόνηση με προπόνηση, το ξεπερνάς και νομίζω ότι γίνεις και καλύτερα. Ναι, εντάξει, ο καθένας ατομικά. Αν παίξεις κανένα παιχνίδι που να έχεις ανέβει ψυχολογικά, να πάρεις να δεις ότι βγαίνει αυτό στο γήπεδο και οτιδήποτε είναι, ανεβαίνεις. Εγώ τις πρώτες αγωνιστικές. Τις πρώτες, μέχρι τις δύο τελευταίες νομίζω είχα τις τελευταίες χαλάρωσα και έπαιξα λίγο πιο ελεύθερα. Μέχρι στιγμής είχα άγχος σε όλους τους αγώνες. Ναι. Δεν μου έβγαινε αγωνιστικά. Αλλά είναι να μην πάρω φόρα, αφού ξέρεις. Άμα πάρω φόρα θα γίνει χαμός. Εμένα μου τα λες, αυτά σε ξέρω. Θα γίνει χαμός.
Και αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, στο θέμα φούτσαλ υπάρχουν θέσεις κανονικά αμυντικού επιθετικού, το πούμε έτσι, είναι ένα, θυμάμαι ένα κυκλικό σύστημα, όσες φορές έχω δει το παιχνίδι, όλη επίθεση, όλη άμυνα. Φούλε επίθεση με ξαφνικές άμυνες είναι που λένε το κλασικό σύστημα. Είναι ότι είναι και το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Όλοι είμαστε αμυνόμενοι επιθετικοί και επιτιθόμενοι αμυντικοί. Υπάρχουν συστήματα που μπορεί να έχεις πιο συγκεκριμένες θέσεις, αλλά γενικά υπάρχει μια αναλλαγή θέσεων. Πάντα υπάρχουν οι παίκτες που προσπαθείς μέσα από το σύστημα να τους βγάλεις είτε στο ένας μέναν είτε στο σουτ, δηλαδή τους πιο επιθετικογενείς σου παίκτες. Υπάρχουν οι παίκτες που αντίστοιχα θα πάρουν τους αντίστοιχους ρόλους στην άμυνα. Είναι ποδόσφαιρο επί 10. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε αυτό. Θέλει. Θέλει, δηλαδή, αν. Προεργασία πολύ. Θέλει, πώς να πω. Δεν είναι μέσα μπες και παίξε, γιατί. Το θυμάμαι αυτό και σε τουρνουά που έχουν γίνει, που είχατε κάνει παλιά με ομάδες που συμμετείχαν από το τοπικό και αυτά, και τότε, εντάξει, εγώ δεν είχα, όταν μου το είχαν πει τότε ήμουν στον Αστέρα και μου είχαν πει θα πας, λέω, φοβάμαι λίγο να σου πω το παρκέ γιατί έχω και τραυματισμούς, αλλά, ναι, αλλά μου λέγανε όλοι, εντάξει μωρή, τι είναι, και μόλις ερχόταν στο παρκέ όλοι και βλέπανε τα συστήματα, λέγανε εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο, νομίζανε ότι θα κάτσω άμυνα, θα κάτσω επίθεση, πάρει την μπάλα και βάλε γκολ. Αλλά στη συνεχή κίνηση αυτό το πράγμα είναι λίγο δύσκολο. Αυτό το είχαμε ζήσει τη χρονιά που κατέβαινα εγώ και κάνω προπονήσεις, δεν κατέβαινα κανονικά με τα παιδιά, που είχε έρθει τότε η Αθήνα 90 και ήταν τα παιδιά πάνω και στο κηλικείο είχαμε κάτσει και είχαμε συζητήσει με τα παιδιά και μάλιστα νομίζω εσύ τι πρέπει να τον είχες ρωτήσει, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά, ας το πούμε, η δεύτερη μάλλον, συγγνώμη. Και τον είχες ρωτήσει πόσα συστήματα μπορεί να βγάλει σε ένα μάτς μια ομάδα μέσα. Τι αριθμό είχε απαντήσει. Θυμάσαι εκεί, είχαμε γυρίσει και κοιταζόμασταν όλοι μεταξύ μας. Σε κάθε στημένο, σε κάθε corner, είναι πάντα. Είχε δώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εκείνο το παιδί. Δηλαδή, διψήφιο. Ναι, ήταν κοντά στα 50 συστήματα που μπορούν να βγουν μέσα σε έναν αγώνα. Και εμείς μέχρι τότε ήταν ο κύριος Βασάλος προπονητής. Σωστά. Είχαμε μάθει μέχρι 3. Είναι ανάλογο των επιθέσεων, για να καταλάβεις. Το είχαμε μάθει, ενώ όχι τα ξέραμε να τα κάνουμε. Όχι, τα κάναμε, μας τα κάνουμε, να τα κάνουμε. Ναι. Έτσι. Και κοιταχτήκαμε όλοι μεταξύ μας, λέμε εντάξει. Εντάξει, τα παιδιά αυτά αγωνίζονται από τις ακαδημίες σε ομάδες άλλας. Είναι κινήσεις, τους βγαίνουν φυσιολογικά και από εκεί πέρα χρόνο το χρόνο προστίθονται κινήσεις και τακτικές και συστήματα. Μα και όποιος παρακολουθήσει, δηλαδή υπάρχουν και βιντεάκια στο ίντερνετ με κάτι. Ακόμα και εκεί από ομάδα σαν την Μπαρτσελόνα που έχω δει μερικά έτσι σάλας και τέτοια. Ναι. Κινούνται αστραπία και πράγματα που μπορεί να σου φαίνονται πραγματικά και πάλι ότι εντάξει τι έκανε, αλλά αν προσέξεις την κίνηση του καθενός, έχουν κάνει το γήπεδο μέσα σε 3 δευτερόλεπτα όλοι οι παίκτες 5 φορές πάνω κάτω και το έχουν καταλάβει. Και δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, τώρα που μιλάμε υπάρχει η διοργάνωση, γίνεται το Euro, ναι. Το Futsal. Ναι, είδα τις, βασικά βλέπω, διαβάζω και βλέπω τις ενημερώσεις συνέχεια από τις ομάδες που ανεβάζουν φωτογραφίες. Έχει Euro τώρα, έχει Euro. Το Euro και έχει ανεβάζουν Euro. Αποστολές ολόκληρες, πώς είναι οι συμμετοχές τους και αυτά. Ναι, είναι στη Σλοβενία γίνεται, ναι. Στη Λουμπλιάνα. Ακόμα και εκεί υπάρχει κάτι αντίστοιχο, σε γήπεδα αντίστοιχα. Αυτό γίνεται, εντάξει, ήταν κάθε 2 χρόνια, τώρα θα την αλλάξουν την διοργάνωση, θα γίνεται κάθε 4. Είναι τώρα στη φάση των 8, έχουν περάσει. Από αύριο ξεκινάει δηλαδή πάλι η φάση των 8. Πότε, κύριε Δημήτρη, θα συμμετάσχει στη γη? Νομίζω ότι θα ήταν ένα ωραίο ταξίδι να πηγαίναμε να το δούμε. Να το δούμε. Να το δούμε. Το λέγαμε. Νομίζω ότι θα μαζέψει και εσύ την Dream Team που λέμε τη δεκαετία του Ρέθνου Φούτσαλ. Σαν εθνική δεν είναι το Euro. Εθνική είναι, ναι. Αυτό είναι επίσημη διοργάνωση. Είναι τη UEFA. Είναι UEFA Futsal Euro. Ναι, ναι, το ξέρω. Απλά λέω ότι μπορεί ο Δημήτρη να πει ότι αύριο κατεβάζω μια ομάδα και πάω να το χτυπήσω. Εκεί μπορούμε να πάμε να το δούμε μόνο. Η Εθνική Ελλάδος δεν πάει, για να καταλάβετε. Έχει αποκλειστεί, δεν θυμάμαι πόσες φάσεις πριν. Ναι, ναι. Κοίταξε, τώρα που μου δίνεις την ευκαιρία με αυτό που μου λες, τα προηγούμενα χρόνια, φαντάζομαι ότι έχουμε διοργανώσει τουρνουά τα οποία συμμετείχαν, ας πούμε, η Επισκοπή επί εποχή που πήρε το πρωτάθλημα στο Περιφερειακό, με τον Κοζανίδη, τον Νταμάμι, τον Τριανταφύλλου κτλ. Ναι. Κάποια στιγμή θυμάμαι που μιλούσαμε με τον κύριο Βασιλείου, πήραμε καφέ για να κανονίσουμε τα διαδικαστικά και ήταν, έλα μωρέ, τι είναι αυτό. Λοιπόν, όταν τέλειωσε, γιατί ήταν τελικός με την Επισκοπή, το σκορ ήταν 5-1 και χαλαρό 5-1 θα έλεγα, υπέρ μας. Και υπήρχε μια απορία, ας πούμε, στο πρόσωπο του Στέλιου, του Κοζανίδη, π.χ. που τα λέμε πολλές φορές για το άθλημα. Ο Αστέρας έχει έρθει, ο Ρυθμιακός. Να πούμε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία εντάξει, εδώ στην Κρήτη τα μαθαίνουν. Ας πούμε, φέραμε την Εθνική Ελλάδος το 2013 εδώ.
με ένα πολύ μεγάλο γεγονός, με αποστολή 22 ατόμων. Το θέμα όμως, Δημήτρη, να σας στηρίξουν, από ό,τι κατάλαβα και από τις κουβέντες που είπε στην αρχή, να σας στηρίξουν και άνθρωποι που υπάρχουν στις διοικήσεις. Ναι, δυστυχώς. Δηλαδή είναι σημαντικό μια επαρχιακή ομάδα και επαρχιακή πόλη να έχει αποφασίσει να κατεβαίνει σε ένα τόσο δύσκολο πρωτάθλημα. Θέλει και τη στήριξή της. Δηλαδή, άμα κάνει εσύ 20 ταξίδια και άλλοι κάνουν ένα και δεν μπορούν να το στηρίξουν και να φωνάζουν σε εισαγωγικά. Φώτη, εμείς το βλέπουμε και σε άλλα αθλήματα αυτά. Βόλεϊ που παλιά υπήρχε. Όχι παλιά. Σαντορίνη, ναι, ναι. Μυτιλίνη, δεν ξέρω τι. Και φωνάζουν όλοι, πάνε ταξίδια. Εντάξει, έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Άμα μια ομάδα θέλει να κατέβει και να ασχοληθεί με αυτό, έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά δεν υπάρχει καμία στήριξη. Από... Μας κρατάει το γεγονός ότι. Όποιος παρακολουθεί παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όλοι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, αν ακούσετε συνεντεύξεις τους, εκθιάζουν το ποδόσφαιρο σάλας, το οποίο έχουν περάσει τουλάχιστον μία σεζόν, οι δύο οι περισσότεροι, γιατί το ποδόσφαιρο σάλας σε κάνει καλύτερο ποδοσφαιριστή. Και αυτό είναι το νόημα, ναι, όλο. Και σε μικρούς χώρους που λέγαμε και πριν. Και εμάς μας κρατάει, για να καταλήξω, μας κρατάει ακόμα, γιατί θεωρούμε ότι κάποια στιγμή. Το να είσαι η μόνη επαρχιακή ομάδα τώρα 9 χρόνια που είμαστε στη σάλα, κάποια στιγμή δεν αντέξει και οικονομικά και ψυχολογικά, ναι, και όταν από πάνω σου κάνουν πόλεμο κτλ. Είναι λίγο, αλλά κάποια στιγμή θεωρούμε ότι δεν γίνεται, θα το μάθουν όλοι, γιατί είναι κάτι. Μακάρι να το δουν και από Χανιά, Ηράκλειο, να γίνει στην Κρήτη. Όποιος παίξει θα ξαναπαίξει σίγουρα και όποιος δει θα ξαναδεί. Είναι πάρα πολύ συναρπαστικό άθλημα. Οπότε θεωρούμε ότι κάποια στιγμή θα πάρει τη θέση που του αξίζει το άθλημα. Ωραία. Εσύ δεν μπορείς να παίξεις εκεί πέρα. Γιατί? Δεν επιτρέπονται τα τάκλι. Επιτρέπονται. Όχι τα δικά του τάκλι. Μα δεν κάνω τάκλι. Γενικά τάκλι δεν επιτρέπεται. Ο Σωτήρης θα σου πει δεν κάνω τάκλι. Καλά, εσύ δεν τους προλαβαίνεις. Σε 5x5 ο Σωτήρης είναι αντίπαλος μου, δεν κάνω τάκλι. Να συμπληρώσω σε αυτό που ο Δημήτρης, ότι σε σχέση με το εξωτερικό και με μεγάλους παίκτες, υπάρχουν χώρες που είναι συνδεμένο το ποδόσφαιρο σάλας. Σε αναπτυξιακές ηλικίες, πρώτα τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο σάλας, δηλαδή ομάδες κλασικού ποδοσφαίρου που δεν έχουν ομάδες αντρικές ποδοσφαίρου σάλας, σε κάποιες ηλικίες τα παιδιά παίζουν φούτσαλ, και όταν λέω φούτσαλ κανονικά, στο παρκέ, με την μπάλα του φούτσαλ, με τους κανονισμούς του φούτσαλ, οι οποίες ομάδες αυτές δεν έχουν αντρική ομάδα φούτσαλ, είναι ομάδες 11x11. Είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Η ΕΠΣ που ήθελε να παίξει 11x11. Αυτό συμβαίνει φανταστείτε ακόμα και στη Γερμανία που δεν έχει καν κάποιο καλό επίπεδο στο φούτσαλ, δηλαδή ότι να είναι μια χώρα που παίζει γενικά φούτσαλ, ναι, σε αντρικό επίπεδο. Έχει... Και υπάρχουν ομάδες όπως λες και στο εξωτερικό. Δεν θα μιλήσω τώρα για Ισπανίες, Ιταλίες. Είναι έτσι, βάση ακαδημιών ότι κάποιες ομάδες θα παίζουν φούτσαλ, κάποιες ομάδες θα παίζουν κάποια άλλα πράγματα. Ακριβώς. Είναι... Και να συμπληρώσω πάνω σε αυτό ότι. Κάτι ευχάριστο, ας πούμε, που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ακόμα και πέρυσι που εμείς δεν συμμετείχαμε σε πρωτάθλημα, είχαμε αθλητές που ήρθαν μαζί μας μόνο για τις προπονήσεις, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφέρω ονόματα, παιδιά που συμμετείχαν σε κάποιες κάπα που ερχόντουσαν απλά για να βελτιώσουν το δικό τους το ποδόσφαιρο. Δηλαδή είχαμε 2-3 παιδιά που δεν ήταν ενεργά με δελτίο σε εμάς, συμμετείχαν σε κάποιες ομάδες της Κρήτης. Εντάξει, μπορεί να το πεις μόνο. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Οποίοι όμως ερχόντουσαν προπόνηση. Δηλαδή τις μέρες που μπορούσαν και δεν είχαν με τις δικές τους ομάδες, μόνο και μόνο για να πάρουν μα κάποια χαρακτηριστικά. Ναι, άμα συνηθίσεις στο παρκέ, είναι πάρα πολύ καλό σε κλειστούς χώρους που λέμε και πάλι η σκέψη που κάνεις. Είναι γρήγορο, σε μικρό χώρο. Γρήγορα, έτσι, η ταχύτητα σκέψη, τη βελτιώνεις πάρα πολύ. Πάρα πολλά πράγματα. Οπότε είναι μόνο έτσι. Λίγο έτσι να ξεπάρεις με το παρκέ και μετά είναι όλα πολύ καλά για να συνεχίσεις. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Πες. Εγώ θέλω να κρατήσω δύο πράγματα γιατί κράτα. Έχω ζήσει και αυτή τη. Την εμπειρία, ας το πούμε, των παιδιών με τις προπονήσεις. Είναι το ότι. Εμείς το πρώτο, εδώ ήρθαμε για να σε πείσουμε να επιστρέψεις. Όχι, εγώ τώρα για να γυρίσω. Εγώ τώρα για να γυρίσω. Άστο. Το θετικό είναι το ότι ξεκινήσατε μια παρέα και παραμένετε μια παρέα. Έτσι όπως με τα λεγόμενά σας, δηλαδή μέχρι και από την τσέπη σας βάζετε για να ακολουθήσετε να κάνετε αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο, το πολύ σημαντικό είναι και δεν το λέω για κανένα άλλο λόγο, είναι για τον Νίκο τον Κυριακόπουλο. Πολλοί περιμένανε να ασχοληθεί με την προπονητική, έτσι. Πολλοί τον θέλανε και τον θέλουν γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι απίστευτο. Είναι πολύ θετικό δηλαδή που από όσο γνωρίζω είναι και στις ακαδημίες σας, έτσι δεν είναι, πρόεδρε. Ορίστε. Και στις ακαδημίες σας δεν είναι προπονητής. Ναι, ο Νίκος είναι στις ακαδημίες μας, είναι πρόσφατα διπλωματούχος του FSA και νομίζω ότι δεν θα σταματήσει εκεί. Θα συνεχίσει, είναι φιλόδοξος, είναι. Αυτό. Πολύ αυτό περιμένουμε πολύ στο Ρέθυμνο, να ξέρετε. Και... για τον Νίκο. Εννοείται ότι είμαστε τυχεροί που τον έχουμε. Ωραία. Αυτό το ξέρουμε ότι είμαστε τυχεροί, αλλά πού θα πάει. Όσοι τον θέλουν δηλαδή. Αυτό σας λέω, ότι τον έχετε, είστε τυχεροί που τον έχετε. Και δεν το χάνουμε κιόλας, δεν τον αφήνουμε. Δέστε τον.
Λοιπόν, πώς έχει πάρει ο καθένας εδώ και δεν το ξέρω. Ας θα τα πούμε μετά. Θα κανονίσουμε κάτι, σε, κανονίσουμε σε για πασέτες. Για να λέει αυτό ο Βασίλης κάτι. Κάτι 500 ευρώ πάνε και έρχονται εδώ, δεν ξέρω. Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω λεφτά, θα τα κανονίσουμε σε πασέτες, ξέρεις. Θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Το πιο σημαντικό και σε εσάς και σε όλα τα αθλήματα είναι η υγεία πάνω απ' όλα για να έχετε, για να στηρίζετε αυτό και να υποστηρίζετε αυτό που κάνετε. Νομίζω ότι εντάξει, όλοι γνωρίζουν την προσπάθεια που γίνεται, ειδικά στο Ρέθινο. Δεν ξέρω αν και γνωρίζουν τι βοήθεια παίρνετε από τον έξω κόσμο ή γενικότερα, που δεν νομίζω να είναι πολύ μεγάλη βοήθεια, γιατί δυστυχώς τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά. Και έχουμε άμα κάποια βοήθεια και αν, είναι και, αν επιτρέπετε να. Εννοείται, όσοι αυτοί οι άνθρωποι σας στηρίζουν, εννοείται να ακουστούν και μακάρι να βρεθούν και άλλοι να στηρίζουν όλα τα αθλήματα που υπάρχουν στο Ρέθινο. Καταρχήν έχουμε χορηγό την ΑΝΕΚ που έχουμε κάποια έκπτωση για τις μετακινήσεις μας. Και είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε χορηγό τη Γευσίνους, η οποία μας προσφέρει το φαγητό μας στις αποστολές στην Αθήνα. Και έχουμε και κάποιους χορηγούς εδώ από το Ρέθυμνο, όπως είναι το Περντούε στην Αργαδίου, όπως είναι το ασφαλιστικό γραφείο του Αστερνάκη του Μάξιμου. Έχουμε το Σέντρο Χομ. Και ξεχνάω κάποιον. Αλάνα. Α, έχουμε και το εστιατόριο Αλάνα, σωστά. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ωραία. Έχουμε και αυτούς τους φίλους δηλαδή που μας βοηθάνε με όποιο τρόπο μπορούν. Και γενικά όσοι περισσότεροι μπορείτε. Και πολλούς άλλους βέβαια και όλα τα παιδιά που πραγματικά, γιατί κάνουμε διάφορα ο καθένας μας, είτε είναι, δεν είναι σημασία αν είναι χρήματα ή αν είναι κάποια βοήθεια με άλλο τρόπο. Σωστά. Γενικά έχουμε κόσμο που το αγαπάει και είναι μαζί μας και ευχαριστώ όλους αυτούς. Ωραία. Μακάρι να μπορούσαμε, για να κλείσω, ναι, να σας πω κάτι. Μακάρι να μπορούσαμε, εμείς το έχουμε σκεφτεί και προσπαθούμε να το επιχειρήσουμε πολλές φορές, να μπορούσαμε να συνδέσουμε τις ακαδημίες μας. Και εσείς και εσύ Φώτη που ασχολείσαι, αλλά και οι ακροατές που μας ακούνε, μακάρι να μπορούσαμε να συνδέσουμε τις ακαδημίες μας έστω ας πούμε σε κάποια κατηγορία ή σε ένα γκρουπ, σε ένα πρωταθληματάκι έξτρα ή κατά τη διάρκεια με το ποδόσφαιρο σάλας, θα ήταν να πολύ καλό για τα παιδιά. Κάποια στιγμή που είχαμε φέρει τα παιδιά στο κλειστό υπήρχε ένας τρομερός ενθουσιασμός. Ναι. Είναι πραγματικά γενικότερα μόνο σε κάνει το κλειστό έτσι το παρκέ, όλα αυτά τα παιδιά να είναι το δουν ταχύτητα, και τους αρέσει. Και τους κάνει και καλό, μόνο καλό τους κάνει. Κοιτάξτε, αυτό πολλές δεν μπορεί να διοργανώσει πάλι. Μπάλα θέλουν. Δεν νομίζω ότι θα. Η Ακαδημία θα είναι μέσα στο να διοργανωθεί πάλι κάποιο τουρνουά. Θέλει πολύ τρέξιμο μετά. Κύριε Βασίλη, ότι υπάρχουν γενικά τρομερά προβλήματα στις υποδομές στο Ρέθυμνο. Οπότε αυτό τώρα. Θέλει γήπεδα, θέλει. Δευτερεύον αυτή τη στιγμή. Ναι, μακάρι να μπορέσουμε σε ένα γήπεδο. Δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο, α πούμε, δεν μπορεί να διοργανωθεί ένα. Σαν τουρνουά, νομίζω μπορεί να γίνει. Να έρθουν πάλι τα παιδιά. Αλλά ο Δημήτρης το λέει σε φάση να γίνει αγωνιστικά. Μπράβο. Θα ήταν πολύ καλό να έχει αγωνιστικές διαιτητές κανονικά να το μάθουν και τα παιδιά. Έτσι. Και όσο παιδιά τους ενδιαφέρει και τους αρέσει να συνεχίσουν κιόλας. Στο πρωτάθλημα Κρήτης που έγινε, η ομάδα του Κεραυνού και μπράβο τους συμμετείχαν με παιδιά που ήταν 2002. Του 2002. Δεν ξέρω αν έβαλε και κάποια μικρότερα ή λίγο μεγαλύτερα. Πάντως το βασικό τμήμα ήταν εκεί, νομίζω 2002. Και είναι τα παιδιά που τώρα συμμετέχουν με τον Κεραυνό στο. Έτσι. Στο και αρκετά παιδιά από αυτά που κατακτήσανε και το πρωτάθλημα Κρήτης με την Μιχτή. Ναι. Αυτά τα παιδιά στο παρκέ, παιχνίδι το παιχνίδι, ήταν τεράστια η βελτίωσή τους και πραγματικά το έβλεπες, γιατί ναι, ήταν, αν θυμάστε, σε σύντομο διάστημα είναι το. Ναι. Κάναμε δηλαδή παιχνίδι, αν θυμάστε, Τετάρτη και Σαββατοκύριακο, διπλούς αγώνες δηλαδή τη βδομάδα. Ήταν πραγματικά κάποια στιγμή ευχαριστώ να τα βλέπεις τα παιδάκια. Άσχετα πως μετά στη δύναμη μπορεί να χάνανε από μεγαλύτερες ομάδες. Εντάξει, αν και πήγανε και σε κόντρα, δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι ήταν. Στον γκολ δηλαδή, παιχνίδι με ομάδες με παίκτες δηλαδή που στο τοπικό πρωταγωνιστούν. Έτσι. Ναι. Και αυτό είναι, ότι ένα μικρό παιδί όταν θα μπει σε αυτό το χώρο, πόσο γρήγορα καταφέρνει και παίρνει τα χαρακτηριστικά του. Την ταχύτητα σκέψης. Σωστά. Έτσι, και τη συγκέντρωση που απαιτεί, γιατί πρέπει να είσαι εκεί 100%. Ωραία. Θα δούμε. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά πάρα πολύ και τους τρεις. Καλή μας συνέχεια και μακάρι να επιτύχετε τους στόχους που έχετε θέσει από την αρχή της χρονιάς. Ελπίζω να τα πούμε μετά με το κύπελο. Και σίγουρα εννοείται ότι εδώ είμαστε, ότι χρειαστείτε και εσείς και από εδώ ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς, ώστε αυτό που κάνετε να διαφημίζετε με τον καλύτερο τρόπο. Είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.